Γεια σας. Λάκη μου, εσύ τι λες, είναι για βραδινή έξοδο. Πηγαίνει να φάει με ένα φιλικό ζευγάρι, η Δήμητρα. Καλή, πώς δεν είναι, και για Όσκαρ είναι. Για βγάλε το τζάκετ αυτό το υπέροχο κατά τα άλλα χρώμα, μπορντό. Πήρα μια τσάντα τελευταία αυτό το χρώμα, λατρεύω. Η αλήθεια είναι ότι καλά έκανες και σκέφτηκε να βάλεις ένα παλ χρώμα για να είναι η παλέτα safe. Γιατί ανέβαζες πολύ εμπριμέ, ανέβαζες ένα χρωματάδε. Όμως το δικό μας σήμερα task είναι τα flat παπούτσια τα βραδινά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα σε καθορίζει αυτό. Έχεις όντως ένα υπέροχο παπούτσι βραδινό. Του πάει με αυτό το ροζ από πάνω, που είναι έτσι εδώ κλειστό στο λαιμό, με τα μαλλιά σου κάτω, πολύ ωραία, γυαλιστερά, ωραίο μανίκι. Νομίζω λίγο με ενοχλεί για την τελειότητα της εικόνας αυτό το εμπριμέ που είναι από μέσα. Ναι. Και μπορεί να το ήθελα μόνο στο, να είναι μισό, δηλαδή να είναι shorts, εμπριμέ. Το συνδύασα, ήθελα να βάλω λίγο λάμψη και το συνδύασα, ναι, με το παπούτσι. Ναι, αλλά γι' αυτό με την τσάντα. Που από μόνο του επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλά, ας την τσάντα, που είναι μια όμορφη τσάντα, εκεί, και σαν σχήμα και όλα, και είναι πολύ της μόδας αυτό, δεν πάει αυτό το τρίχρωμο με αυτό το από μέσα. Αν ήταν γυμνό από πάνω, με ένα σουτιέν εκρού, ξέρεις, και η λάμψη ήταν μόνο εδώ, θα ήταν υπερτέλειο. Mm-hmm. Όμως είναι ένα φανταστικό look, σου πηγαίνει. Εμένα με ενθουσιάζει πολύ. Και να είσαι σίγουρο θα είσαι πιο ωραία από την άλλη την κοπέλα. Ή τα ζευγάρια τα άλλα είναι δύο αγόρια, δύο κορίτσια. Είναι κανονικά έτσι, είσαστε δύο ζευγάρια αγόρι-κορίτσι. Γυναίκα και άντρας. Γυναίκα και άντρας. Χαζίζει, γιατί μπορεί ο άντρας με άντρα να ήταν και πολύ πιο προχωρημένο. Τρία. Πολύ καλά. Ευχαριστώ. Εύελιν. Δήμητρά μου, τα μαλλιά σου είναι απαράδεκτα. Τι να κάνω, είναι βραδινή έξοδο. Πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά. Αυτό που θα ήθελα να αλλάξω στην εικόνα σου είναι το εσωτερικό, το οποίο εάν έβλεπα από μέσα να φοράς ένα σορτσάκι ίσως στο ίδιο χρώμα με το σακάκι σου, εγώ θα ήμουν όρθια πάνω στο τραπέζι και θα τσίριζα από τη χαρά μου. Δηλαδή θα μου άρεσε πάρα πολύ. Τα παπούτσια είναι πάρα πολύ ωραία, το φόρεμά σου συγκλονιστικό, πάρα πολύ ωραίο αυτό στο λαιμό, έτσι αυτό το δέσιμο. Είναι του φορέματος, είναι δέσιμο, δεν ξέρω. Είναι του φορέματος. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι τάση, συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραίο. Είδες η γυναίκα. Τέσσερα! Mm. Α, όντως το τσίριζε με ένα σορτσάκι από μέσα. Μα γι' αυτό σου λέω. Στέλιο μου. Ναι, πάρα πολύ ωραίο αυτό το ροζ φόρεμα. Επιτέλους ένα χρώμα. Δηλαδή, σίγουρα πήρες συν μόνο και μόνο για το γεγονός ότι έφερες χρώμα μέσα στη μαυρίλα σήμερα. Κοίταξε, εμένα αυτό μου αρέσει και εμένα δεν μου αρέσει το μέσα καθόλου, ούτε σαν ύφος, ούτε σαν ντεσέν αυτό που έχει. Θα προτιμούσα να έχεις από μέσα ένα κομπινεζόν μακρύ, είτε λευκό, είτε ροζ, είτε κόκκινο θα ήταν πολύ ωραίο. Δηλαδή ένα κόκκινο θα έδινε πάρα πολύ φως μέσα από τα ανοίγματα και με τον μπορντό που βάλεις από πάνω θα ήταν μια πολύ ωραία τριχρωμία. Συγγνώμη, μακρύ εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Ναι, μακρύ. Α, μάλιστα. Ναι. Για να βγαίνει το κόκκινο και από τα ανοίγματα ή λευκό. Η αλήθεια είναι ότι τα παπούτσια ενώ μου αρέσουν, εγώ θα τα προτιμούσα χρυσά και τη τσάντα σίγουρα δεν... Την κρύβουμε. Όχι, τη χαρίζουμε. Ωραίο φόρεμα αυτό. Ευχαριστώ. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Σκληρός όπως πάντα. 11,5 είναι η τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ. Γουρλίδικο το φόρεμα τελικά. Κάποιες συμπαίκτριές μου συνεχίζουν να δείχνουν ότι φοβόνται την παρουσία μου εδώ, το στυλ μου και το δείχνουν μέσω της βαθμολογίας τους. Εμένα δεν με πτωεί αυτό. Ίσα-ίσα με κάνει ακόμα πιο δυνατή να φέρω πολύ όμορφες εικόνες και πολύ δυνατά looks.